άλλο ένα επεισόδιο Καφές και Κομπιούτερς. Αυτό είναι ένα ψυχολογικό επεισόδιο. Θέλω να χαμηλώσουμε τον τόνο της φωνής μας και να μιλάμε πιο αισθησιακά. Γιατί θα μιλήσουμε για ψυχολογία. Ψυχολογία του προγραμματιστή και του designer. Ευχαριστώ. Κι ας και πήρες το λόγο μπορείς να ξεκινήσεις με το fact που θα μας πει σήμερα. Ωραία. Το σημερινό fact λαμβάνει χώρα στον κόσμο του gaming. Όλοι έχουμε παίξει games έστω και λίγο και έχουμε παίξει και FPS, first person shooter. Σωστά. Σωστά. Ωραία. Πώς ξεκινήσαμε όμως να, ξεκι... να χρησιμοποιούμε το WASD για να προχωρήσει ο χαρακτήρας. Η ιστορία πάει πολύ πίσω. Πάει στο 1997 όπου τότε ήταν famous ένα παιχνίδι που λεγόταν Quake. Ουσιαστικά αυτό που κέρδισε το τουρνουά είχε ένα μεγάλο προβάδισμα μια και ξεκίνησε. Σέταρε ουσιαστικά το πληκτρολόγιο του, χαρακτήρα του να κινείται στο WASD, γιατί μέχρι τότε τα default settings ήταν ο χαρακτήρα να κινείται με τα βελάκια. Και δεν βόλευε όσο βολεύει το WASD, νομίζω όλοι το έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ που δεν μπορούμε καν να το φανταστούμε πλέον να παίζουμε έτσι κάποιο first person shooter. Και ναι, κέρδισε το τουρνά αρκετά εύκολα και από τότε και μετά άλλαξε αρκετά την, τον κόσμο στα FPS και στο, να είναι το στάνταρ το WASD. Άρα εγώ, εγώ νομίζω πρόλαβα παιχνίδι. Ε, νομίζω όλοι έχουμε παίξει κάποιο παιχνίδι το οποίο κινήσε με τα βελάκια, δηλαδή μπορώ να θυμηθώ κάτι πιο παλιά τύπου arcade games που μετά έρθαν και στο PC αλλά ναι, όλα τα σύγχρονα FPS και μετά από ένα σημείο νομίζω έγιναν WSD. Δηλαδή ότι βολεύει καλύτερα από τα βελάκια. Ε, Προφανώ βολεύει ε, ναι, καλύτερα ναι. από τα βελάκια. Γιατί στο αριστερό χέρι έχει WSD και το δεξί είναι ελεύθερο να πατήσει ό,τι πλήκτρο θέλει. Φαντάζομαι παίζει mm. με τα βελάκια. Το αριστερό χέρι τι θα κάνει. Είναι πώς Ωραία, σημηθείς, αν πούμε ότι τα βελάκια ήταν από τα αριστερά θα βόλευε πιο καλά τα βελάκια. Εννοείται. Θα βόλευε σε ένα συγκεκριμένο λοιπόν, σημείο που είναι το WSD. Λοιπόν, ξεκινάμε και. Πρωτού ξεκινήσουμε θέλω να αναφέρω να εξηγήσω το Imposter Syndrome το οποίο είναι πολύ δημοφιλής ανάμεσα στους προγραμματιστές. Είναι αυτό που ουσιαστικά εγώ νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι έχουν πολύ περισσότερη γνώση από εμένα το οποίο μου, δημιου... μου μειώνει την αυτοπεποίθηση και είναι κάτι το οποίο συζητιέται πολύ και το αισθάνονται όλοι οι Δηλαδή ότι θεωρητικά δεν ξέρεις όσα θα έπρεπε να ξέρεις μπορεί να σε επηρεάζει σε αυτό τα διάφορα trends που βγαίνουν συνέχεια στο χώρο μα. Και παίζει πολύ με την ψυχολογία σου και την αυτοπεποίθησή σου. Αυτό είναι το λεγόμενο imposter syndrome. Κωνσταντίνε, νιώθει κάτι τέτοιο. Νιώθει ότι η γνώση σου δεν είναι αντάξει, όχι αντάξει, ότι είναι λιγότερε από αυτέ που έχουν Νικό, κάποιοι άλλοι. Νίκο, ναι. έχω καταλάβει την ερώτηση. Ε, εγώ προσωπικά το νιώθω, ε, αλλά θεωρώ ότι Πιστεύω ότι είναι στο χαρακτήρα του καθένα. Δηλαδή, τι χαρακτήρα, αν, αν έχει από μόνο σε ανασφάλεια, θα το νιώθει ούτω ή άλλως. Θεωρώ ότι ένα καλό τρόπο για να το αποβάλει αυτό και να αρχίσει να έχει confident είναι η δουλειά. Σιγά-σιγά να λύνει προβλήματα και με τον καιρό αυτό θα φύγει. Δημήτρη, νιώθει κάτι αντίστοιχο. Στον χώρο του design, εννοείται. Ε, ναι, πολύ συχνά το, το νιώθω. Αλλά είναι και αυτό, είναι ότι σιγά σιγά το κάνεις build το confidence. Βέβαια, σίγουρα υπάρχουν μέρες ε, στις οποίες βουλιάζεις, βουλιάζεις κυριολεκτικά. Θεωρώ ότι γενικά το Imposter Syndrome είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα, το οποίο πλήττει όλη την κοινωνία, όλη την software κοινωνία θα το πω έτσι. Και δεν ε... είναι μόνο η software κοινωνία. Σίγουρα. Θεωρείτε ότι είναι τα trends τα οποία βγαίνουν συνεχώς και η αίσθηση του ότι πρέπει συνέχεια να τα ξέρεις, να ξέρεις όλα τα καινούργια tools, όλες τις καινούργιες τεχνολογίες, ε, ότι αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο, δηλαδή εγώ το καταλαβαίνω από τον εαυτό μου. Πολλές φορές θα μου πετάξει κάποιο, μπορεί να δω κάποιο short βίντεο που έχει να κάνει με design, και δείχνει κάποιο τον τρόπο που το κάνει και λέω: Κοίτα να δει, το κάνει πολύ πιο σωστά από ό,τι θα το έκανα εγώ και από ό,τι θα το σκεφτόμουν εξ αρχή. Και αυτό με ρίχνει. Με ρίχνει στιγμιαία, μπορεί, αλλά ναι, με κάνει να νιώθω ότι είμαι πίσω, ότι πρέπει, πρέπει να εξελιχθώ, ότι δεν είμαι αρκετά καλό. Εγώ πάνω σε αυτό ότι αυτό μπορεί μπορείς να το χρησιμοποιήσει και σαν όπλο, γιατί άμα δεν νιώθει αρκετά καλό, σου βγαίνει και το αίσθημα του να γίνω καλύτερο. Οπότε, άμα το δούμε και από άλλη οπτική γωνία, ίσω και σε βοηθάει, ίσως να σε βοηθάει κιόλα. Σίγουρα, σίγουρα έχει τα θετικά του. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλέ φορέ βλέπουμε από τους άλλου αυτό που δείχνει προ τα έξω κάποιο είναι τα καλά του στοιχεία, δηλαδή τα δυνατά του στοιχεία. Και θεωρώ ότι πολλέ φορέ ψαρώνουμε, θα το πω έτσι, επειδή ο άλλο ακριβώ αυτό μα δείχνει αυτά στα οποία είναι καλό. Που εμεί μπορεί να μην είμαστε. Το οποίο Σωσιά. είναι πολύ λογικό και πιστεύω θα το κάναμε όλοι. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν το αντιλαμβανόμαστε έτσι. Συμφωνώ. Και τι άλλο νομίζετε ότι μπορεί να δημιουργήσει μια κακή ψυχολογία σε έναν στον τομέα μας. Εμένα κάτι που με ρίχνει συχνά είναι ότι ξεκινάω Δευτέρα, Τρίτη, δουλειά κανονικά και μπορεί μέσα στη μέρα να, να σκεφτώ ότι αφού τελειώσω θέλω να πιάσω κάτι σε κάποιο δικό μου project και άλλε μέρε θα το κάνω, άλλε μέρε δεν θα το κάνω. Όταν δεν θα το κάνω, θα με ρίξει, αλλά πάντα λέω: OK, υπάρχει και το Σαββατοκύριακο που έχω παραπάνω χρόνο και θα το πιάσω και κλπ. Και και φτάνω βέβαια στο Σαββατοκύριακο και πολλέ φορές φτάνω στο σημείο να έχω καεί. Δηλαδή, μέσα από την mm. εβδομάδα, μέσα από το πιεστικό πρόγραμμα, mm. να μην έχω όρεξη να κάτσω στον υπολογιστή. Και νιώθω, ενοχέ. Νιώθω ενοχέ το ότι άλλο ένα Σαββατοκύριακο που θα μπορούσα να εκμεταλλευτώ να βγάλω κάτι και δεν έβγαλα. Άρα νιώθει, είτε θα νιώσει ενοχέ για το ότι δεν πρόλαβε να κάνει κάτι έξτρα που θα ήθελε, κάτι για σένα να το πω έτσι, είτε θα νιώσει burnout, α το πούμε mini burnout, μεγάλη ψυχο, ψυχολογική κούραση λόγω του ότι δούλεψε πολλέ ώρε. Ήσουν πολλέ ώρε μπροστά στον υπολογιστή. Σωστά. Ναι, ναι, ακριβώ. Μπορώ να πω ότι το καταλαβαίνω πάρα πολύ γιατί αισθάνομαι ακριβώ έτσι. Πολλέ φορέ για να προλάβω να κάνω και κάποια project από ενδιαφέρον που έχω, ενδιαφέρον, τα side projects που λένε, θα δουλέψω αργά. Και μπορεί να δουλέψω μέχρι τι 11 η ώρα, ξέρω εγώ, 12. Και όταν ξυπνάω το πρωί, αισθάνομαι λε και μου έχουν ρουφήξει τη ζωή από μέσα μου. Δεν έχω καμία όρεξη να δω υπολογιστή, ούτε ζωγραφιστό. Ναι, οπότε εγώ από είναι... αυτό που λε ε, συμφωνώ και θέλω να προσθέσω και το ότι δεν είναι μόνο Φαντάζω ότι έχουμε ένα ρελίσι. Πρέπει να δουλεύουμε μέχρι αργά για να τελειώσουμε τη δουλειά μα. Έχουμε τα δικά μα τα project. Οπότε, πίεση πολύ ωραία από τη δουλειά και όταν έχουμε χρόνο, όπω είπε και ο Δημήτρης, και δεν κάνουμε πίεση από τον ίδιο μα τον εαυτό, η πίεση έρχεται από πολλού τομεί, είτε από τη δουλειά είτε και από τον ίδιο μα τον εαυτό. Και φτάνουμε σε ένα σημείο που απλά δεν έχουμε όρεξη. Πάμε στη δουλειά και λέμε πόρε φίλε τώρα. Βέβαια, εγώ παρατηρώ ότι στον κύκλο μου δεν, δεν το έχουν πολλά άτομα αυτό. Δηλαδή είναι πολλά άτομα που απλά ε, έχουν στο μυαλό της ότι 8 ώρες δουλειά μετά τέλος. Οπότε για εμάς δεν ξέρω, μπορεί να μην ισχύει και για του τρει, αλλά που θέλει να κάνει και πράγματα για σένα μετά τη δουλειά. Πιστεύετε θα, μπο, Υπάρχει τρόπο να το ξεπεράσει αυτό, Υπάρχει τρόπο να μην ζητά τόσα πολλά από τον εαυτό σου μετά από ένα σημείο. Ε, να απαντήσω εγώ σε αυτό είναι ότι θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να ζητά και να πιέζει τον εαυτό σου να εξελιχθεί. Ε, ε, έχω και εγώ πολλά παραδείγματα συναδέλφων που η ζωή του είναι το 8ωρο και τέλο. Αλλά κάπου πρέπει να έρθει και η προσωπική εξέλιξη. Και δεν λέω μόνο εμεί το κάνουμε γιατί το, το έξτρα πλάνο που έχουμε σχετίζεται πάλι με τον προγραμματισμό και κάτι να μην, να μην είχε να κάνει σχέση με τον προγραμματισμό, πάλι θα πρέπει να πιέζει τον εαυτό σου. Οπότε θεωρώ ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα. Ότι εμεί που πιέζουμε τον εαυτό μα, είναι στο χαρακτήρα μα και τον πιέζουμε. Άρα, άρα συμφωνούμε κάπου εδώ ότι υπάρχει το imposter syndrome, υπάρχουν τα trends τα οποία πιέζουν συνεχώ, υποσυνείδητα α πούμε, υπάρχει και αρκετή πίωση, πίεση στην δουλειά, στο να βγουν deadlines, στο στο να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουν. Ή πώς αισθάνοσες για το κομμάτι της ευθύνη. Δηλαδή, πώς να το πω. Δεν μπορώ να με φανταστώ να γράφω πρόγραμμα για κάποιο αεροπλάνο ή για κάτι πολύ, όχι περίπλοκο, κάτι πολύ σημαντικό που θα μπορούσε να κοστίσει τη ζωή σε κάποιον. Σκεφτείτε τώρα να προγραμματίζει για ένα Τέσλα και να υπάρχει κάποιο μπάκ και να τρακάρει. Mm -hmm. Ωραία. Γενικά, ε... μιλάς, γενικά από ό,τι καταλαβαίνω, για, για την πίεση στον προγραμματισμό. Ναι, και όχι για την πίεση από μάνατζες και τέτοια, για το, για το λάθος, για το πόσο κοστίζει, θα φέρω ένα παράδειγμα, το να κάνεις λάθος έναν καφέ σε μια καφετέρια και το πόσο κοστίζει να προγραμματίσει ένα e-shop, να μην δουλεύει το κουμπί της παραγγελίας και το να χαθούν λεφτά παραγγελίες. Εντάξει, η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι άνθρωποι είμαστε, λάθη θα κάνουμε, ε, δεν έχουμε να κάνουμε, εντάξει τώρα για τα project όπως είναι αεροπλάνα ή τέσλα... εκεί το λάθος δεν συγχωρείται... ή υπάρχει κάποια ποινική δίωξη. Αλλά γενικά ακόμη και σε project που είναι ένα e-shop... που θα χαθεί ένα κουμπί ή οτιδήποτε... θα πάει κάτι πάρα πολύ λάθος... υπάρχει το hotfix, θα, θα ταλαιπωρηθεί ο ίδιος ο προγραμματιστής... προφανώς θα, κάτσει, θα χάσει όλη τη μέρα, μπορεί να δουλέψει και 18 ώρες... και εδώ μπορώ να αναφέρω και ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν πολλέ ώρε, μετά οι, οι, οι μεγάλε εταιρείε παρέχουν και ψυχολόγου προγραμματιστέ. Εγώ θέλω να πω κάτι ότι φαινομενικά μπορεί να μην λάβω ποτέ τέτοιου είδου ευθύνη όπω είπατε, π.χ. το να προγραμματίσει κάποιο Tesla ή κάτι τέτοιο και να πει τώρα ναι, οκ, okay, ένα <laughs> κάτι σε design, κάτι το οποίο είναι καθαρά αισθητικό. Δεν έχει και τόσο μεγάλη ευθύνη, θα πει κάποιο, αλλά εγώ θα το πάω λίγο αλλού. Ότι πολλές φορές μπορεί να βγάλεις κάτι και να εκθέσεις το agency ή την εταιρεία. Δηλαδή να, να μην φτάσεις προσδοκίες, ο πελάτης να είναι δυσαρεστημένος και να εκεί το βάρος πέφτει πάνω σου. Ναι, το, το, το καταλαβαίνω και το ακούω πολύ αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι στον κώδικα λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Ωραία, ο πελάτη και πολλέ φορέ δεν, δεν, ξέρει ο κώδικα είναι καλό, δεν είναι καλό. Δηλαδή δεν μπορεί και τόσο να κρίνει την ποιότητα, κρίνει το αποτέλεσμα. Στο Τζάιν η αλήθεια είναι ότι το, είναι και λίγο υποκειμενικό το ότι θεωρεί ωραίος ο καθε, ωραίο ο, καθένα κλπ. Ναι, δηλαδή μπορώ να πω ότι ένα πολύ μεγάλο relief, θα το κρατήσω short, είναι ότι από τις πρώτες παρουσιάσεις ε, λογοτύπου που έκανα, που ήμασταν με επικοινωνία σε πελάτη κλπ. Το relief που πήρα ότι κατέληξαν σε κάποιο option και ήταν ε, εντυπωσιασμένοι, ήταν ε, χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Το relief που πήρα, δηλαδή όταν βγήκα από την αίθουσα ήταν ε, πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή το, το άγχος ε, είχε κορυφωθεί κλπ. Mm. Σίγουρα είναι πράγματα που φορά με τη φορά τα βιώνεις πολύ πιο ήπια, αλλά δεν πάβει να, δεν πάβει να υπάρχει αυτό το relief ότι the job here is done. Ε, όταν λες κατέληξαν σε ένα option εννοείς ότι τους έδωσες κάποια επιλογές κάποια τους, μία από αυτές τους άρεσε και ότι ας πούμε δεν είπαν δεν μας αρέσει καμία πρέπει να το ξανακάνεις σωστά ναι ναι αυτό ακριβώς και θα ήθελα να ρωτήσω εδώ πως αισθάνεστε τις Κυριακές το απόγευμα πριν πάτε στη δουλειά δηλαδή αισθάνεστε κάποιο βάρος ε, σύντομα δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειε, αλλά υπάρχει κάποιο ενθουσιασμός ή υπάρχει κάποιο που αύριο πάλι ε, θα ξεκινήσω εγώ λέγοντα ότι πολλές φορές άμα όσο πιο δύσκολο το project όσο πιο πολύ ενθουσιάζομαι Και δηλαδή όταν είναι κάποιο δύσκολο πρόβλημα έχω πολύ όρεξη να πάω τη Δευτέρα και να το πιάσω από τα μαλλιά και να το λύσω Ενώ άμα υπάρχουν πιο μηχανικά πράγματα ε, που φαινομενικά είναι πιο εύκολα έχουν λιγότερη ευθύνη άρα θα έπρεπε να είναι και λιγότερο το άγχο, Έχω πιο πολύ βαριέμαι περισσότερο να το πω έτσι ε, Νίκο, με κάλυψε. Συμφωνώ απόλυτα. Ε, νιώθω ακριβώ το ίδιο. Όταν έχω να κάνω πράγματα που με ενδιαφέρουν και, έχω, και είμαι ενθουσιασμένο να τα λύσω, Με έχουν παιδεύσει και τα σκέφτομαι, πηγαίνω yeah. Δευτέρα πρωί στι 6 ώρα. Yeah. Ενώ αν, αν κάτι δεν, δεν με αρέσει, δυσκολεύομαι, κολλείομαι πάρα πολύ. Ναι, σίγουρα. Εξαρτάται πάρα πολύ με το τι έχει να κάνει. Κάνουμε και ένα callback στο προηγούμενο επεισόδιο που λέγαμε για τα agency. Σίγουρα είναι άλλο το motivation όταν πα και δουλεύει σε κάτι που σου αρέσει και σε κάτι που δεν. Αλλά είναι και λίγο υποκειμενικό. Δηλαδή είναι αυτό που κάποιε μέρε δεν ξυπνά με την ίδια διάθεση, ακόμα και να έχει να κάνει κάτι που σου αρέσει. Συμφωνώ με κάπου εδώ ότι η δουλειά μα δεν είναι πάντα το ίδιο. Υπάρχουν καλέ μέρε και κακέ μέρε ανάλογα στο τι δουλεύει την κάθε φορά. Έτσι και δεν είναι μόνο η δουλειά. Ωραία. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Ε... Θα τα πούμε την επόμενη φορά.